Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε διπλανά δωμάτια. Έχω σηκωθεί, έχω βγει. Βγαίνω, είναι η ώρα να φύγουμε να πάμε στο θέατρο. Πάω στο δωμάτιό της, βλέπω το δωμάτιό της στρωμένο, το κρεβάτι, τα πάντα στη θέση τους και αυτά. Λέω, περάσαν οι καμαριέρες και από μένα δεν περάσαν. Μου λέει, όχι, δεν περάσαν. Λέω, γιατί. Μου λέει, εγώ το φτιάξα. Γιατί το φτιάξα, αφού θα περάσουν οι καμαριέρες. Δεν θα το φτιάξω. Όχι, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ. Λέει, δεν μπορώ να σκεφτώ, αν δεν το φτιάξα. Αν έβλεπα τον... στην εντέλεια. Ναι. Να... Ενώ η καρδιά πρέπει να δει την απόλυτη ακαταστασία για να αισθανθεί πάρα πολύ καλά. Και να είναι όλα, ξέρω εγώ που βρίσκεται αυτό. Πηγαίνει, χώνεται, πήγε πίσω από βιβλίο, πίσω από κάτι, παίρνει, ξέρω εγώ, ένα κουτάλι. Είναι ανάστα ο Κύριος. Το δωμάτιό της είναι ανάστα ο Κύριος. Ανάστα ο Κύριος. Ναι. Πάω να βάλω τάξη. Μη το ανοίξεις αυτό, γιατί δεν θα το ξαναβρω. Αν το βάλεις σε τάξη, δεν θα το ξαναβρω. Αυτό το πράγμα μου δημιουργεί εμένα ανισορροπία στον εγκέφαλο. Όταν βλέπω κάτι, όταν φεύγω, ας πούμε, από το καμαρίνι, θέλω να είναι όλα σε τάξη. Φαντάζομαι τώρα. Όμως δεν θυμώνω. Το έχω πάρει απόφαση. Τα συναισθήματά της είναι σε τάξη ή σε αταξία. Από τους μεγαλύτερους θησαυρούς που μπορεί να δώσει η Κατιάνα είναι η σταθερότητα του συναισθήματος που έχει και της αγάπης. Είναι γεμάτη αγάπη. Και εγώ στην αγάπη υποκλίνομαι. Είναι κάτι που σας ενώνει αυτό. Είστε και οι δύο πολύ δοτικές. Ναι, πολύ. Και πολύ γενναιόδωρες. Πολύ. Έχετε συγκρουστεί ποτέ? Όχι, έχουμε μονάχα διαφωνήσει. Διαφωνήσει, συγκρουστεί. Πολύ έντονα έχουμε διαφωνήσει. Ναι. Η Κατιάνα, ας πούμε, μπορεί να φωνάξει όταν διαφωνεί. Εγώ μπορώ να πω. Με λόγια πολύ ηρέμα, μη μου το κάνεις αυτό, γιατί με πειράζει πάρα πολύ. Αυτό που λέω εγώ και το άλλος δεν το δίνει μεγάλη σημασία. Είναι, μπορώ να σας πω, λίγο πιο σκληρό. Γιατί η Κατιάνα βγάζει τον αφρό, φεύγει και μετά είναι ήρεμη σαν αρνάκι. Εμένα δεν μου περνάει. πρέπει να έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Μια φορά που είχαμε διαφωνήσει και εγώ έβαλα τις φωνές. Τις φωνές. Μου είπε, πήγε στο δωμάτιό της. Βγήκε μετά από μία ώρα και μου είπε, μου χρειάζεται και μία ώρα. Πολύ θεατρικό. Μία ώρα. Φωνές. Υπέροχο. Υπάρχει μία στιγμή που ξεχωρίζεται, η πιο όμορφη στιγμή που έχετε περάσει μαζί? Δεν ξέρω αν είναι και εκεί. Όταν βλέπουμε αστυνομικά. Εγώ, αυτό είναι το... Εσύ με εισήγαγες στα αστυνομικά. Ναι, εγώ έβλεπα πάντα ταινίες. Και η Κατιάνα έβλεπε μανιωδώς ταινίες. Στο σινεμά ή στην τηλεόραση? Και στο σινεμά, από όσο σινεμά παλιά πήγαινε συνέχεια. Έμπαινε ναι. Από το ένα, έβγαινε από το άλλο. Και κάποια στιγμή αρχίζει λοιπόν να δούμε αστυνομικό. Εγώ βαριόμουν. Τώρα έχω γίνει φανατική με τα αστυνομικά. Και νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν βλέπουμε αστυνομικά ναι. Μαζί. Τι κάνετε, μαγειρεύετε. Όχι, ετοιμάζετε. Και οι δύο είμαστε εξαιρετικές μαγείρισες, θα πρέπει να πω. Χάλια. Η Κατιάνα ό,τι κάνει το κάνει πολύ καλά. Το κάνω καλά. Ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ αλλά δεν είναι το καλύτερό μου. Ό,τι δεν κάνω το κάνω. Να βρω στην κουζίνα να μαγειρέψω. Αν πρέπει να μαγειρέψω, α πούμε, να μαγειρέψω. Για το παιδί μου ή για κάποιον ξέρω, θα μαγειρέψω. Βλέπω την κατσαρόλα με νερό και παθαίνω δέος. Ναι. Και ένα τελευταίο σχέδιο κάνετε? Πάντα είναι όνειρό μας να βρισκόμαστε μαζί στο θέατρο. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί πάντα δίνουμε μεγάλη σημασία στο έργο και από εκεί και πέρα να δούμε τι ρόλοι υπάρχουν. Αλλά είναι χαρά Θεού να μπορούμε να βρισκόμαστε μαζί, γιατί για μένα το θέατρο είναι η καθημερινότητά μου και η καθημερινότητά μου θέλω να είναι γεμάτη αγκαλιές και όνειρα. Άρα. Τα κοινά μας όνειρα είναι, αχ, τι ωραία να κάναμε μαζί ένα ταξίδι ναι. Στις διακοπές, αχ, τι ωραία να βρίσκαμε ένα έργο που να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι πάντα ένα κοινό όνειρο.